Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλή εβδομάδα. Ένα ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη μέχρι την περιοχή μας θα μας επηρεάσει αύριο με λίγες βροχές στα βορειοανατολικά και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, όλη την εβδομάδα οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα στη στεριά και θάλασσα, ενώ θα βρέχει κατά περιοχές και κατά διαστήματα. Για αύριο, λοιπόν, Τρίτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και λίγες νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές έως νότιες διευθύνσεις θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα επιρροτικά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε μόνο λίγες νεφώσεις. Νοτιάδες και βορειάδες μέχρι 5 μποφόρ, αυξημένη υγρασία το πρωί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Μεταβλητή άνεμο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ, αρκετή υγρασία το πρωί, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα. Στη Λάρισα και την Καρδίτσα τα θερμόμετρα θα αγγίξουν το μεσημέρι τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα Τρίκαλα νωρίς το πρωί ο υδράγυρος δεν θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται και στη Στερεά και την Εύβοια. Στο Μεσολόγγι ο υδράγυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Χαλκίδα στους 18 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο περιμένουμε πολλές ώρες με ήλιο. Στην Πάτρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς, ενώ στην Τρίπολη νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή. Νοτιοανατολική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και αραιή νέφωση σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Άξο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Ηράκλειο τους 19 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.